Κάποιοι λένε ότι στο δικτυακό μάρκετινγκ μόνο όσοι είναι στην κορυφή βγάζουν χρήματα, ενώ όσοι είναι χαμηλά δεν κερδίζουν τίποτα. Πρόσφατα διάβασα ότι ο ετήσιος μισθός, τα ετήσια έσοδα του γενικού διευθυντή της Apple, του Tim Cook, είναι 125 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ετήσιος μισθός ενός υπαλλήλου σε ένα κατάστημα της Apple είναι περίπου 38.000 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή, ο υπάλληλος κερδίζει 2.500 φορές λιγότερα από ό,τι κερδίζει ο διευθυντής. Και πόσοι είναι οι διευθυντές της Apple? Μόνο ένας. Πόσοι μπορούν να γίνουν διευθυντές στην Apple? Μόνο ένας κάθε φορά. Στο δικτυακό marketing υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην κορυφή και οι δυνατότητες να φτάσει κάποιος εκεί είναι ανοιχτές για όλους. Ακόμα και για κάποιον που γράφει και χθες. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω στον ισχυρισμό ότι μόνο όσοι είναι στην κορυφή κερδίζουν χρήματα στο δικτυακό marketing. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος Επαγγελματίας του Μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Αυτοί που είναι στην κορυφή κερδίζουν όλα τα χρήματα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν βγάζουν τίποτα ή τουλάχιστον βγάζουν ελάχιστα. Αυτή είναι μία από τις πιο συχνές αντιρρήσεις που ακούω για το δικτυακό marketing, για το MLM. Μπορεί να το έχει διαβάσει σε κάποιο site, να το έχει δει σε ένα βίντεο ή να το έχει ακούσει από κάποιον, ωστόσο αυτός ο ισχυρισμός είναι απλά λάθος. Και σήμερα θα σας δείξω γιατί αυτός ο ισχυρισμός είναι τελείως λάθος. Η πρώτη ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι στην κορυφή ή αυτοί που βρίσκονται πάνω-πάνω. Το ερώτημα είναι, στην κορυφή από τι? Πάνω-πάνω από τι? Πιθανόν να σκεφτήκατε στην κορυφή της εταιρείας, σωστά? Αυτό σκέφτονται οι περισσότεροι, αλλά δεν είναι έτσι. Στην εταιρεία που συνεργάζομαι έχω το τέταρτο μεγαλύτερο δίκτυο. Την ημέρα που ξεκίνησα, σε όλη την εταιρεία ήμασταν περίπου 30 άτομα. Όταν έκανα την εγγραφή μου, ήμουν στην κορυφή του τίποτα. Δεν ξεκίνησα διαφορετικά από το πώς ξεκίνησε οποιοδήποτε άλλο στο δικτυακό marketing. Όταν ξεκινάτε, είστε στην κορυφή του τίποτα. Δεν είστε στον πάτο, αλλά είστε στην κορυφή του τίποτα. Είναι η δική σας επιχείρηση και βρίσκεστε στην κορυφή της επιχείρησής σας. Αλλά ξεκινώντας, δεν έχετε ακόμα άτομα στο δίκτυό σας. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να καταλάβετε. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα κάνετε στη συνέχεια. Θα καθίσετε στην κορυφή του τίποτα και θα κάνετε τίποτα, ή θα σηκώσετε τα μανίκια σας και θα αρχίσετε να χτίζετε και να παράγετε και να μαθαίνετε και να εξελίσσετε και να πετυχαίνετε. Στη δεκαετία του 70 υπήρχε μια υπόθεση όπου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εμπορίου, κάτι σαν τον ΣΔΟΕ, σκεφτείτε, έκανε αγωγή κατά της Amway. Η Amway ήταν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες και παλιότερες εταιρείες δικτυακού marketing στον κόσμο, και όταν άνοιξαν τα βιβλία τους, είδαν ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μέσα στη δομή του δικτύου που κέρδιζαν περισσότερα χρήματα από τους ανθρώπους που ήταν πάνω από αυτούς. Και αυτό πραγματικά σόκαρε πολλούς αρχικά. Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Ασχολούμαι με τον κλάδο αυτό για περισσότερα από 18 χρόνια και έχω προπονήσει προσωπικά κορυφαίους ηγέτες από περισσότερες από 50 εταιρείες και δεν έχω δει ακόμα ούτε μία εταιρεία ποτέ όπου ο πρώτος άνθρωπος στην εταιρεία κέρδιζε τα περισσότερα χρήματα. Ακόμα και στην εταιρεία που είμαι τώρα. Οι περισσότεροι σκέφτονται ότι αυτός που είναι πιο ψηλά θα πρέπει να κερδίζει περισσότερα χρήματα γιατί όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται κάτω από αυτόν. Ωστόσο, αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι στο δικτυακό marketing υπάρχει ένα όριο στο πόσα επίπεδα βάθος μπορείς να κερδίσεις χρήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι μια εταιρεία πληρώνει μέχρι 8 επίπεδα βάθος. Βέβαια, από εταιρεία σε εταιρεία αυτό μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το πλάνο αμοιβών που έχει κάθε εταιρεία, αλλά ο τρόπος που δουλεύει είναι ο εξής. Ας πούμε ότι στην εταιρεία μου μπορεί να κερδίζω χρήματα μέχρι 8 επίπεδα βάθος. Αν κάποιος που βρίσκεται στο 1ο επίπεδό μου φέρει έναν που δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα και κάνει πολύ μεγάλους τζίρους, όλα αυτά είναι έξω από το δικό μου πλάνο αμοιβών. Αυτός δηλαδή θα μπορούσε να χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα και οι συνεργάτες του θα μπορούσαν να κάνουν τζίρους που είναι μεγαλύτεροι από το δικό μου τζίρο. Οπότε, αν και βρίσκεται κάτω από μένα, είναι μέσα στο δίκτυό μου, επειδή είναι έξω από το πλάνο αμοιβών, μπορεί να κερδίζει περισσότερα χρήματα από εμένα. Αυτό μάλιστα είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, συμβαίνει και στην ομάδα μου. Υπάρχουν άτομα στην ομάδα μου που μπορεί να κερδίζουν περισσότερα χρήματα από ό,τι κερδίζω εγώ. Και ξέρετε πώς το ονομάζω αυτό? Δίκαιο. Όλοι όσοι βρίσκονται σε μια εταιρεία δικτυακού marketing έχουν το ίδιο πλάνο αμοιβών. Αυτό είναι δίκαιο και έτσι θα πρέπει να είναι. Ότι το πιο παραγωγικό άτομο θα πρέπει να κερδίζει τα πιο πολλά χρήματα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν είστε σε μια εταιρεία δικτυακού marketing και θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να πετύχετε, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε να πιέζετε, χωρίς να παρακαλάτε και χωρίς να προσπαθείτε να μαντέψετε
τι να κάνετε, τότε σίγουρα χρειάζεται να διαβάσετε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Μπορείτε να το βρείτε μπαίνοντας στο greekcoach.gr/book. Το βιβλίο αποτελείται από 52 μικρά κεφάλαια, τα οποία είναι γεμάτα με πολύ πρακτικές πληροφορίες από το πώς ξεκινάμε, πώς να αναπτύξουμε την κατάλληλη νοοτροπία, έχει σενάρια και μεθόδους προσέγγισης, πώς κάνουμε παρουσιάσεις, πώς εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας και στο τέλος κάθε κεφαλαίο έχει ένα αντικείμενο δράσης, οπότε είναι πολύ πολύ πρακτικό. Για να δείτε περισσότερα και να διαβάσετε περιεχόμενο του βιβλίου αλλά και σχόλια άλλων που το διάβασαν, μπείτε στο greekcoach.gr/book. greekcoach.gr/book. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις παραδοσιακές επιχειρήσεις και αν αυτό είναι δίκαιο. Είπαμε ότι σε μια εταιρεία δικτυακού marketing το πλάνο αμοιβών είναι το ίδιο για όλους. Ας δούμε όμως τι γίνεται σε μια παραδοσιακή επιχείρηση. Ο ιδιοκτήτης έχει μια ιδέα και λέει θα ξεκινήσω μια εταιρεία. Και τη στιγμή που ξεκινάει είναι στην κορυφή από το τίποτα. Σωστά. Κάνει λοιπόν μια εταιρεία και ουσιαστικά στην αρχή είναι μόνο αυτός και η ιδέα του. Ας πούμε ότι βρίσκει ένα συνέτερο που έχει κάποιες τεχνικές γνώσεις και μοιράζεται μαζί του ένα μερίδιο της εταιρείας. Όταν πλέον δεν μπορούν να κάνουν οι δυο τους όλη τη δουλειά, προσλαμβάνουν ακόμα ένα άτομο. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν έναν γενικό διευθυντή, μετά θα έχουν έναν πρόεδρο, θα έχουν managers και ένα σωρό άλλους υπαλλήλους που ο καθένας θα κάνει δουλειά που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της εταιρείας. Και σε κάθε επίπεδο υπάρχει διαφορετικό καθεστώς αμοιβών. Οι managers κερδίζουν περισσότερα ανά ώρα από ότι οι εργάτες, οι διευθυντές κερδίζουν περισσότερα χρήματα ανά ώρα από ότι οι managers, ο πρόεδρος κερδίζει περισσότερα χρήματα από τους διευθυντές και ο γενικός διευθυντής κερδίζει περισσότερα από τον πρόεδρο. Οπότε σε αυτή την εταιρεία έχουμε διαφορετικά επίπεδα και ο κάθε ένας έχει διαφορετικό επίπεδο πληρωμών και κανένας από όσους βρίσκονται σε κατώτερα επίπεδα δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα από αυτούς που βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα. Δηλαδή, ένας εργάτης μπορεί να εργάζεται πιο σκληρά και περισσότερες ώρες από έναν διευθυντή, αλλά ποτέ δεν θα κερδίσει περισσότερα χρήματα. Είναι δίκαιο αυτό? Όχι. Στο δικτυακό marketing όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία κέρδους και αυτό είναι που κάνει λοιπόν το δικτυακό marketing διαφορετικό. Όλοι έχουν την ίδια δομή αμοιβών και όλοι πληρώνονται με βάση την απόδοσή τους. Πτυχία, βιογραφικά, εμπειρία, παλαιότητα, όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Πληρώνεσαι καθαρά βάση παραγωγής. Οι πιο παραγωγικοί κερδίζουν περισσότερα χρήματα και αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι από τα πράγματα που μου αρέσουν πολύ στο δικτυακό marketing. Φανταστείτε το εξής. Να είναι κάποιος που να πληρώνεται περισσότερα χρήματα από εσάς, απλά επειδή είναι περισσότερο καιρό στην εταιρεία ή απλά επειδή έχει περισσότερα πτυχία. Ξέρω πολλά ικανά άτομα, εξαιρετικά παραγωγικά, τα οποία σε μια παραδοσιακή εταιρεία θα έπαιρναν το βασικό μισθό, πολύ λιγότερα χρήματα από κάποιον με πτυχίο, που στο δικτυακό marketing μπορεί να κερδίσει 10 φορές περισσότερα χρήματα από ότι κάποιος που έχει πτυχίο. Όχι ότι παίζει ρόλο το αν έχει πτυχίο ή όχι, ούτε μειώνει την αξία των σπουδών. Απλά έχει να κάνει με την παραγωγικότητα και όχι με κάτι άλλο, το οποίο μου φαίνεται και είναι ένα πολύ πιο δίκαιο μοντέλο. Εσείς πιστεύετε ότι είναι δίκαιο αυτό? Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας σχετικά. Γράψτε τις σκέψεις σας στα σχόλια ή αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό με αυτά που συζητήσαμε στο σημερινό μάθημα. Για να δείτε περισσότερα τέτοια βίντεο ή άρθρα, μπείτε στο greekcoach.gr, κάτω το blog ή κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Αν είστε σε μια εταιρεία και θέλετε να σας βοηθήσω να βάλετε ένα πλάνο δράσης που θα σας κάνει περισσότερο παραγωγικούς ή αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με μια εταιρεία, ζητήστε να κάνουμε μια επιχειρηματική ανάλυση μπαίνοντας στο greekcoach.gr κάθετος free. greekcoach.gr κάθετος free. Είναι δωρεάν. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.